Καλησπερίσω τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Σταύρο Αραχοβίτη. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο, από την Κρήτη. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας και καλησπέρα και στους καλεσμένους σας. Να είστε όλοι καλά. Κύριε Υπουργέ, θα ξεκινήσω με εσάς μια πρώτη έτσι επαφή, επικοινωνία, γιατί γνωρίζω ότι έχετε να μας μεταφέρετε μία καλή είδηση, μία είδηση που σας ευχαριστούμε που εμπιστεύεστε αυτήν εδώ την εκπομπή. Υπάρχει μία πρόθεση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να δοθεί η δεύτερη δόση των επιδοτήσεων, ένα καυτό θέμα για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι. Τοποθετείτε εκεί κάπου στις 10 Δεκεμβρίου. Ισχύει κάτι τέτοιο? Όντως είναι γεγονός. Προσπαθούμε να επιλύσουμε κάποια ζητήματα που παρουσιάστηκαν όπου είχαμε κυρωμένους δασικούς χάρτες και να κάνουμε την πληρωμή όσο το δυνατόν συντομότερα, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την αγορά και τους αγρότες με ρευστότητα για να μπορέσουν να βγάλουν και τις υποχρεώσεις τους, ο κόσμος να πάρει τα λεφτά του και να κυλήσει το χρήμα στην οικονομία. Επειδή πέρυσι, κύριε Υπουργέ, τα χρήματα είχαν δοθεί μία ανάσα από τα Χριστούγεννα, η δική σας πρόθεση είναι εκεί γύρω στις 10 με 15 Δεκεμβρίου να πιστωθούν οι λογαριασμοί των αγροτών, σωστά? Ακριβώς. Ο στόχος μας, δουλεύουμε όλοι για αυτές τις ημερομηνίες να είναι αρκετά νωρίτερα από τα Χριστούγεννα, έτσι ώστε να έχει χρόνο ο κόσμος να κάνει τα ψώνια του, να βγάλει τις υποχρεώσεις του. Όσο νωρίτερα έχει τα χρήματά του ο κόσμος, τόσο καλύτερα είναι για την κίνηση στην αγορά, για την τόνωση της οικονομίας. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική είδηση αυτή, κύριε Υπουργέ, και ομολογώ ότι είναι μια είδηση που φέρνει το χαμόγελο σε αγρότες και κτηνοτρόφους. Όλοι αντιλαμβανόμαστε και κρατάω αυτό που λέτε, πόσο σημαντικό είναι αυτό το ζεστό χρήμα να πέσει στην αγορά. Όμως θέλω να σταθούμε και σε κάτι άλλο. Γιατί ναι, μεν είναι πολύ σημαντικό ότι εκεί γύρω στις 10 με 15 Δεκεμβρίου θα δοθεί η δεύτερη δόση των επιδοτήσεων. Όμως τα δύο τελευταία χρόνια έχουμε και ένα μεγάλο ποσοστό παρακρατήσεων. Υπάρχουν αγρότες εδώ στην Κρήτη που από την πρώτη δόση δεν είδαν σχεδόν χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Υπάρχει κάτι που θα μπορούσε το Υπουργείο μέσω μιας παρέμβασης να διορθώσει αυτή την κατάσταση? Να ξεκαθαρίσουμε το εξής για να είμαστε ακριβείς αυτά που λέμε. Οι επιδοτήσεις είναι ακατάσχετες. Δεν κατάσχονται από κανέναν. Κατατίθεται το συνολικό ποσό, κατατίθεται ακριβώς στο λογαριασμό του κάθε αγρότη, του κάθε παραγωγού. Από εκεί και πέρα τώρα, αν ο λογαριασμός είναι κατασχεμένος, ό,τι πέσει μέσα στο λογαριασμό δεσμεύεται. Εκεί λοιπόν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μία παρέμβαση και αυτό το διάστημα πάνω σε αυτό δουλεύουμε, να προστατεύσουμε τουλάχιστον από τις κατασχέσεις προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία τις κατασχέσεις των λογαριασμών πέρα τα 1.250 ευρώ που τώρα υπάρχουν. Δηλαδή να υπάρξει μια θωράκιση από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για να είναι οι παρακρατήσεις σε χρηματικά ποσά άνω των 1.200 ευρώ. Ακριβώς. Μιλάμε να δημιουργήσουμε μία προστασία στις επιδοτήσεις. Αυτό χρονικά πού το τοποθετείτε, κύριε Υπουργέ? Μπορεί να γίνει δηλαδή και από τη δεύτερη δόση που θα πιστωθεί τώρα στις 10-15 Δεκέμβρη? Η προσπάθειά μας, ο στόχος μας είναι να καταφέρουμε να κάνουμε κάτι σε αυτό το χρονικό περιθώριο που έχουμε μπροστά μας. Αυτό πώς θα γίνει? Ακριβώς. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε είμαστε περίπου 20-25 μέρες πριν τη δεύτερη δόση. Άρα χρειάζεται μία άμεση κινητοποίηση. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μου επιτρέψετε να μην σας πω κάτι, γιατί δεν είναι κάτι έτοιμο, δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο. Έχετε ήδη καθορίσει την τιμολογιακή πολιτική της Ένωσης όσον αφορά το ελαιόλαδο? Γιατί τις τελευταίες ημέρες βλέπαμε σε διάφορα site σενάρια για την τιμή του ελαιολάδου, συμβουλές. Ποια είναι η τιμή που θα αγοράζει από αύριο το ελαιόλαδο η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου? Ωραία, κύριε Δασκαλάκη, να πούμε καταρχήν το εξής. Φέτος καλούμαστε να διαχειριστούμε μία χρονιά η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είμαστε μπροστά σε μία ελαιοκομική περίοδο που τα προβλήματα είναι τεράστια και πολλά. Το σημαντικότερο πρόβλημα φέτος είναι η αύξηση της παραγωγής της Ισπανίας. Αυτό σε συνδυασμό με όλα τα προβλήματα τα οποία έχουμε, με την παντελή έλλειψη χρηματοδότησης και όλα τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε, καταστεί μία δύσκολη χρονιά. Σε ό,τι αφορά εμάς, την Ένωση Ηρακλείου, στη συνεργασία την οποία έχουμε κάνει με τον Όμιλο Αλμπατάκη
με την εταιρεία την Greta Mill, μπορούμε από αύριο το πρωί να παίρνουμε το ελαιόλαδο του Παραγού, όποιος βέβαια επιλέξει εμάς, την Ένωση Ηρακλείου ΑΒΕ, στην οποία μπορούμε να δίνουμε το ποσό το 2 ευρώ και 75 λεπτών. Πάνω σε αυτή την τιμή, για όλους τους παραγωγούς τους οποίους ενεργοποίησαν την αίτησή τους στην Ένωση Ηρακλείου, το Τμήμα των Επιδοτήσεων έχει τη δυνατότητα να καταβάλει ένα μικρό ελάχιστο ποσό, τα 5 λεπτά. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να γίνει με τον τρόπο το οποίο ο κάθε παραγωγός που θέλει να δώσει το ελαιόλαδό του στην Ένωση Ηρακλείου μπορεί με μία βεβαίωση την οποία θα πάρει από το Τμήμα των Επιδοτήσεων και αντίστοιχα από τον Πύργο Μονοφατσίου, το Καστέλι Παιδιάδοση, το Αρκαλοχώρι, το υποκατάστημά μας, να τιμολογήσει, και έτσι η τιμή ανεβαίνει στο 2,80.